Δέχτηκα σήμερα εδώ στο γραφείο της Αντιπεριφέρειας Αρκαδίας τρεις αγαπητούς φίλους από παλιά. Θα αρχίσω από αριστερά, ο φίλος μου ο Πέτρος Τομάρας, ο διοικητής του Πανδρακαδικού Νοσοκομείου. Ένας φίλος με γνωριμία πάνω από 35 χρόνια, από την Πανδρακαδική Ομοσπονδία παλιά ήμασταν μαζί. Και είναι τύχη αγαθή που ο Πέτρος Τομάρας αυτή τη στιγμή είναι διοικητής του νοσοκομείου του νομού μας. Γιατί αυτό μας δίνει η ελπίδα ότι το νοσοκομείο αυτό θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί όπως λέω πολλές φορές, το Πανδρακαδικό Νοσοκομείο είναι ο φύλακας Άγγελος. Δίπλα ακριβώς είναι ο συνάδελφος και χειρουργός ο κύριος Αμπατζόγλου, παλιός γνώριμος από τα ιατρικά δρόμενα, που κι αυτός βρίσκεται σήμερα στην Αρκαδία, στον τόπο μας, για μια πραγματικά αθεάρεστη πράξη που θα γίνει εδώ, για μια δράση στην οποία θα αναφερθώ. Και δεξά μου είναι ο φίλος μου, που πολύ παλιά και αυτός, ο Βαλίζο Γιανακάκος, ο πρόεδρος της Πανδρακαδικής Ομοσπονδίας, και αυτός πολύ παλιά, γνωρίζουμε 35 χρόνια, αγαπητός φίλος, που και αυτός είναι εδώ για τον ίδιο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν? Ο λόγος είναι ότι, όπως ξέρετε, ο καρκίνος του μαστού είναι ένας καρκίνος κακοϊθέστατος που πλήττει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών. Υπολογίζουμε ότι μία στις 10 γυναίκες παγκοσμίως θα νοσήσει κάποια στιγμή από καρκίνο μαστού. Στην Ελλάδα περίπου έχουμε 4.500 καρκίνους μαστού το χρόνο, και αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να γίνει μια πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, γιατί όταν γίνεται πρόωρη διάγνωση, ο καρκίνος του μαστού θεωρείται ιάσιμος και αντιμετωπίζεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα ποσοστά της πρώιμης διάγνωσης είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω, και αυτό οφείλεται και στην αδράνεια της πολιτείας, αλλά πιο πολύ περισσότερο και στην αδιαφορία, μπορώ να πω, των γυναικών, οι οποίες δεν συντρέχουν να πάνε να κάνουν κάποιες προληπτικές εξετάσεις για να αντιμετωπίσουμε σε πρώιμα στάδια αυτήν την ασθένεια. Εδώ λοιπόν στην Αρκαδία, σε συνεργασία του Διοικητικού Νοσοκομείου, του κ. Αμπατζόγλου, ο οποίος είναι στο Ινστιτούτο Ογκολογικής, στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, και τον κύριο Βατροφλήτου Γιανακάκο, που είναι πρόεδρος της Πανδρακαδικής Ομοσπονδίας, που είναι ο μεσάζων σε αυτή την ιστορία, ήρθαν στην Αρκαδία για να κάνουν μια μεγάλη δράση, ένα τεστ στις γυναίκες της Αρκαδίας μέσω μαστογραφίας και τεστ PAP, διότι συγχρόνως είναι και το καρκίνος τραχύλου της μήτρας, και αυτός ένας καρκίνος ο οποίος έχει πραγματικά φέρει άσχημα, αποτρέποντας πάρα πολλές γυναίκες. Θα κάνουν λοιπόν σε όλο τον νομό, δωρεάν, σε όλες τις γυναίκες, και τεστ PAP και μαστογραφία. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία, θα βρεθούν σίγουρα πάρα πολλοί καρκίνοι σε πρώιμο στάδιο και θα σωθούν πάρα πολλές ψυχές. Γι' αυτό λοιπόν τους ευχαριστούμε και τους τρεις για αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια. Εμείς σαν περιφέρεια Πελοποννήσου θα είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή, και λόγω της ευαισθησίας, λόγω της ιατρικής μου συνδικότητος, αλλά και λόγω της θέσης που έχω δώσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά στην Αρκαδία. Τους ευχαριστούμε, τους καλωσορίζουμε. Θα είμαστε συνοδοιπόροι και συνεργάτες στην προσπάθεια αυτή, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και όλες οι γυναίκες της Αρκαδίας, ιδρατών όλες οι γυναίκες, να περάσουν, να κάνουν τη μαστογραφία τους και το τεστ PAP, για να προλάβουμε και να γλιτώσουμε πάρα πολλές συμπατριώτισές μας. Φαντάζομαι θα βοηθήσετε στην ενημέρωση του κοινού του κοινού. Και θα καλέσετε και όλες να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση, ναι, και καλό μέσω και των σήμερα, υπηρεσιών. Και καλό και σήμερα, επ' ευκαιρία της έναρξης, ναι, εδώ στην Αρκαδία αυτής της δράσης, οι γυναίκες να πηγαίνουν να εξετάζονται. Ξεκινάνε από ό,τι ξέρω το πρόγραμμα από το Λεωνίδιο. Θα μας τα πούνε εδώ και οι φίλοι μας. Θα πάνε στο Άσος και στην Τρίπολη και σε όλη την Αρκαδία. Και θα έχει διάρκεια ένα έτος. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα, τον κύριο Αμπατζόγλου, ευχαριστούμε τον Πέτρο Ντομάρα, ευχαριστούμε τον Βασίλη Γιανακάκο, και εμείς μαζί, όλοι μαζί, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να σώσουμε ψυχές. Κάνουμε αυτή τη δράση στην Αρκαδία. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας. Θέλουμε τη στήριξη ώστε να ενημερωθούν όλες οι γυναίκες για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς και από την πλευρά του νοσοκομείου και από τις άλλες πλευρές θα βοηθήσουμε με όποιον καλύτερο τρόπο μπορούμε. Κύριε Πατζόγλου. Από την θέρμη με την οποία ανταποκρίνονται όλοι οι τοπικοί φορείς και ιδιαίτερα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, είμαι σίγουρος ότι το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού και του τραχύλου της μήτρας στον νομό Αρκαδίας θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Κύριε Γιανακάκο. Ο φίλος Αντιπεριφερειάρχης, ο Βαγγέλης ο Γιανακούρας, από την αρχή αγκάλιασε το πρόγραμμα, μας βοήθησε όσο έπρεπε και τον ακούσατε τι θα κάνει για να υλοποιηθεί. Εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνέβαλαν έτσι ώστε να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη για το
το αγκάλιασμα αυτού του προγράμματος και για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ακόμα κάτι, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα ότι, ότι η Παρακατοική Ομοσπονδία Ελλάδος παίζει ένα σημαντικό ρόλο και βασικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, στην οποία η Παρακατοική Ομοσπονδία Ελλάδος εδώ και 35 χρόνια ήμουν Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος, και αυτό έτσι εμπιστοποιηθεί ιδιαίτερα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και τελειώνοντας, θα να πω πάλι ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Ινστιτούτο.